Ένα άγνωστο ναυάγιο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε στο βυθό του Αιγαίου. Ο Γιώργος Κρατημένο θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι έφερε, λοιπόν, στο φω η θαλάσσια έρευνα. Ματίνα, το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 110 μέτρων δυτικά της Κύθνου Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει... Ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πλώρη του και ότι βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ο ερευνητή Κώστα Τοκταρίδης, ο οποίο και εντόπισε το συγκεκριμένο ναυάγιο, μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Δήσεων και από τη μέχρι τώρα εικόνα που έχει, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πλοίο πολύ παλαιό, όπω είπε, και ότι πιθανότατα ήταν πολεμικό. Επίση πρόσθεσε ότι μετά την υποβρύχια έρευνα θα ακολουθήσει και ιστορική έρευνα, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία γύρω από την ταυτότητα του συγκεκριμένου πλοίου και από ποια ακριβώ περιοχή έρχεται αυτό. Το, το ναυάγιο. Από εκεί και πέρα να σα πω ότι εντοπίστηκε ακριβώ επειδή ήταν πολύ μεγάλο το βάθο από υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα, ενώ η πλώρη του δείχνει προ τον βορρά, δηλαδή κατευθυνόταν πριν βυθιστεί, είτε προ την Εύβοια είτε προ την Αττική. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.